Λέω να πάμε αυτό το βίντεο, αφού σου το πούλησε και τόσο πολύ ο Παύλος, να δούμε λίγο 15 πραγματάκια που μαζέψαμε, mm-hmm. που ενδεχομένως και να μην ξέρουμε για σένα. Α, για να δούμε. Για να δούμε. Δεν ξέρετε για μένα. Πληθωρική, αστεία και έντονη, με υπέροχη φωνή και ταμπεραμέντο σουμπρέτας, είναι ο άνθρωπος που γεμίζει ένα χώρο όταν μπαίνει. Το μόνο πράγμα που είναι μεγαλύτερο από το ταλέντο της Ελένης Καρακάση είναι το βροντερό, γάργαρο γέλιο της. Και αυτά είναι 15 πράγματα που ίσως δεν ξέρετε για αυτήν. Γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στη Νέα Σμύρνη. Από μικρή μπαίνω έβγαινε στα οδεία και συμμετείχε σε χοροδίες. Έχει δίπλωμα κλασικού τραγουδιού. Η μεγάλη της αγάπη ήταν η όπερα. Στα 14 της, στην τρίτη γυμνασίου, την είδε η Κάρμεν Ρουγκέρι να τραγουδάει σε μια παιδική παράσταση και της πρότεινε να μπει στη θεατρική της ομάδα. Πράγμα που έκανε. Ακόμα και τότε δεν ήθελε να γίνει ηθοποιός. Πήγε σε δραματική σχολή με το μυαλό πάντα στην όπερα, αλλά τελειώνοντας το 1993, στην πρώτη εντυσιόν που έδωσε για το εθνικό, πήραν δύο κοπέλες. Η μία ήταν η Φέδρα Δρούκα, η άλλη ήταν εκείνη. Εν ολίγης, το θέατρο τη διάλεξε. Την πρώτη της χρονιάς στο εθνικό έχασε τον μπαμπά της στις 5 Φεβρουαρίου, ανήμερα στη γενεθλιά της. Παρ' όλα αυτά δεν έχασε καμία παράσταση. Έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια με το παιδικό θέατρο και έχει παίξει και σε παραστάσεις της λυρικής. Στο μεγάλο κοινό συστήθηκε με την τηλεόραση όταν ήρθε η ώρα η καλή. Τραγουδάει πολύ συχνά σε μουσικές σκηνές. Το αποθυμένο της είναι να κάνει σινεμά. Έχει παίξει και στη Μάλα. Μάλιστα από την Άννα Βύση έμαθε το καλύτερο φάρμακο για την κλεισμένη φωνή. Φασκόμηλο με μέλι. Τελειώνοντας το σχολείο στα 17 της, ζύγιζε 100 κιλά. Πήρε την απόφαση να δυνατήσει για να έχει περισσότερες προτάσεις για ρόλους. Έχασε 50 κιλά με επανατές δίαιτες, αλλά απέκτησε σοβαρά προβλήματα υγείας. Της πήρε χρόνια μέχρι να μάθει να διατρέφεται σωστά. Παρ' όλα αυτά, δηλώνει πως αγαπάει το καλό φαγητό και πιστεύει πως μερικοί κακοί υδατάνθρακες είναι μεγάλη παρηγοριά στη ζωή. Έχει ρίζες στη Σμύρνη από την πλευρά της μητέρας της και στην πόλη από το πατέρα της. Εκείνη ρίζωσε στην Αίγινα, το λατρεμένο της νησί που περνάει συχνά τα καλοκαίρια της. Μια από τις καλύτερες στιγμές της στο Your Face Sounds Familiar ήταν όταν τραγούδησε Σοκράτη Εσύ Superstar. Μάλιστα, το φόρεμα με το οποίο εμφανίστηκε ήταν το αυθεντικό, εκείνο που φορούσε η Ελπίδα το 1979 στην Eurovision. Της το δάνεισε για ένα βράδυ. Το ρόλο της ρίζος της προξενήτρας του Διαφανείου τον πήρε με πολιτική καραμπόλα. Όταν την πήραν τηλέφωνο για να περάσει από οντισιόν, αρνήθηκε διότι είχε κανονίσει καλοκαιρινή περιοδία με την παράσταση Μάλιστα Κυρία Ζαμπέτα. Ύστερα όμως το tour ακυρώθηκε λόγω εκλογών. Και έτσι πήγε εκεί που έπρεπε. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω. Πριν καιρό ένας θαυμαστής της την πλησίασε και της είπε «Αχ κυρία Ρίζο, με πονάει η μέση μου». Αμέσως έβγαλε από την τσάντα της ένα έμπλαστρο και του το έδωσε. Εκτός από έμπλαστρα, κουβαλάει πάντα μαζί της ένα μικρό τσαντάκι με τα βασικά φάρμακα, είδη πρώτων βοηθειών, ένα κίτ ραπτικής και ουτασπίδες. Λατρεύει τη θάλασσα, βουτάει και το χειμώνα και είναι αρκετά υδροχός για να πιστεύει στη φιλία ανάμεσα σε έναν άντρα και μια γυναίκα. Με τον άντρα της, τον μουσικό και τραγουδιστή Δημήτρη Τσινιδέλο, γνωρίστηκαν σε δουλειά και ήταν φίλοι πριν γίνουν ζευγάρι. Τον φλέρταρε με την εξής επική ατάκα. Αχ, τι κρίμα να μην είσαι 10 χρόνια μεγαλύτερος. Σε αγαπώ πως να στο πω καλέ μου πίσω, έλα. Μη με παρατάς και κάνω καμιά τρέλα. Γύρισε ξανά, σε συγχωρώ. Το είπα και εγώ στον Κωνσταντίνο. Πολύ πετυχημένο είναι αυτό. Ποιο είπε εκεί, δεν το κατάλαβα. Η ατάκα της εποχής. Ήταν αλήθεια εκείνη την περίοδο, γιατί κάπως είχα στο μυαλό μου ότι επειδή μου έπρεπε να υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα, ή τουλάχιστον, επειδή μου, πώς να σου το πω, να έχεις ένα. Στο μυαλό μου το έχω ότι έπρεπε να είναι πιο πάνω ο σύντροφός σου, να προσπαθείς να τον φτάσεις, κάπως έτσι. Και νομίζω ότι ήταν και ο πρώτος άνθρωπος σε αυτή την ηλικία που μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Αλλά όλα αλλάζουν στη ζωή. Όχι, και δίνει και ένα τυράκι ότι μου αρέσεις, αλλά δίνει και την ασφάλεια, αλλά δεν θέλω. Ναι, πετάω το μπαλάκι. Πετάω το μπαλάκι. Πείτε τα, λίγο μεταξύ. Πείτε τα, τι. Ήταν ωραία τάκα. Ήταν ωραία. Είναι πρώτος δηλαδή από σένα. Είναι 3,5 χρόνια, ναι. Εντάξει, και εσύ, έτσι πως... Σιγά την διαφορά. Όταν έχεις φτιάξει το κεφάλι σου, σε αυτή την ηλικία ειδικά, γιατί είναι και σχεδόν 20 χρόνια πίσω όλο αυτό το περιστατικό, είναι αλλιώς τα πράγματα. Μετά αλλάζεις, προχωράνε τα μυαλά σου. Και γενικά είναι αυτό που λες ότι ποτέ μιλές, ποτέ. Ναι. Έρχεσαι και το λούζεσαι. Αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτηκες ποτέ, Ελένη, να ακολουθήσεις το δρόμο του τραγουδιού σαν. Αυτό ξεκίνησα. Λοιπόν, όσο ήμουνα, δηλαδή μέχρι που πήγα στην τρίτη ηλικίου και μπήκα στην προετοιμασία της Δέσμης, και επειδή δεν είχα κάνει και φροντιστήριο πριν, δεν είχα ζοριστεί. Εκεί ζορίστηκα πρώτη φορά. Και έκανα, πάντα ήμουν μέσα στα ΟΔΙΕ, στις θεατρικές ομάδες, όπως είπατε και στο βίντεο. Εκεί κατάλαβα ότι ο δρόμος, το πρωτοδεσμήτησα κιόλας που ήμουν τρομάρα μου, δεν ήταν για μένα.
Και εκεί ανακοίνωσα για στη μάνα μου ότι αλλάζω πορεία. Και είπα και στην Κάρμεν τη Ρουγκέρι ότι δεν είναι για μένα αυτά που πάω να σπουδάσω, με ενδιαφέρουν τα καλλιτεχνικά. Και ο πρώτος μου στόχος πάντα, όπως είπα, ήταν η όπερα. Για το τραγούδι ξεκίνησε, δηλαδή, και την υποκριτική την έκανα για να ενισχύσω την υποκριτική στην όπερα, στο τραγούδι. Απλά έγινε αυτό ακριβώς το πράγμα. Τέτοια πράγματα. Τέτοια πράγματα είχα. Και ειδικά η όπερα είναι και παραμένει η μεγάλη μου αγάπη. Απλά θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο είδος. Και στην Ελλάδα, ειδικά. Μπράβο. Γιατί είναι μια μεγάλη πίτα που πρέπει να φάνε όλοι. Yeah. Και είναι πολύ μικρός ο χώρος. Δηλαδή, μια λυρική σκηνή υπάρχει. Τώρα έχουν αρχίσει και βγαίνουν πιο πολλά πράγματα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να κάνεις κάτι. Εγώ ήδη είχα μπει και στο θέατρο, οπότε κατάλαβα ότι προς τα εκεί είναι το πράγμα. Πιστεύεις στο κάρμα, στις συμπτώσεις, πιστεύεις στο τυχαίο ή πιστεύεις στη μοίρα? Θα σε σχέση με την πολιτική καραμπόλα που είπε η Κάλια, το ρωτάω αυτό. Δηλαδή, είναι πολλά πράγματα που προκύπτουν. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω, όταν έμαθα για τις μέλισσες, ουσιαστικά αυτό προτάθηκα. Είπα του Γιάννη του Καραγιάννη, που είναι ο παραγωγός και συνεργαζόμαστε για πολλά χρόνια, ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η δουλειά να είμαι μέσα. Και με πήρε και με πήγε να γνωριστώ με τον Λευτέρη το Χαρίτο, με την Τίνα την Κάσου, με τη Μιράντα που κάνει το casting και όλα αυτά. Μου λέει, Μιράντα, δώσε μου, λέει, το πρόγραμμα της περιοδίας. Θέλω να κάνουμε το, μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα, με τη Βίκη τη Σταυροπούλου. Βλέπει το πρόγραμμα. Λέμε, αυτό το πρόγραμμα δεν υπάρχει περίπτωση, μου λέει. Φεύγαμε 2 Ιουλίου και γυρίζαμε στην Αθήνα 5 Αυγούστου, κάτι τέτοιο. Χωρίς να γυρίσουμε μια μέρα. Είχαμε ένα ρεπό το 7 Ιουλίου, που ακόμα δεν είχαν ανακοινωθεί εκλογές και τέτοια. Στο οποίο 7 Ιουλίου μπήκαν οι εκλογές, αν θυμάστε. Και μου λέει κατευθείαν, δεν υπάρχει περίπτωση, φεύγει από το μυαλό μου. Και 7 Ιουνίου ακυρώνεται η περιοδία. Στο πεντάλεπτο που με πήραν τηλέφωνο, γιατί και εγώ δεν μπορώ να κάτσω να κλαίω τη μοίρα μου, λέω, κάποιος λόγος υπάρχει. Ναι, έλα, Ελευθέρη, Γιάννη, σκηνοθέτης και παραγωγός. Δεν θα γίνει περιοδία, είμαι free για μέλισσες, αν ήταν ανασταλτικός παράγοντας, είμαι μαζί σας αν με θέλετε. Και έτσι, και ανάμεικτα συναισθήματα, φαντάζομαι, εκείνη την ώρα, γιατί και μια δουλειά που ήθελες πολύ, ναι. Και μια δουλειά που θα έκανες. Μια δουλειά που την αγαπήσαμε πάρα πολύ και που παίξαμε έναν πολύ πετυχημένο χειμώνα στο θέατρο Αλήχη και περάσαμε φανταστικά. Γιατί ήταν και πάρα πολύ ωραία παράσταση και πολύ ωραία παρέα. Και όλοι θέλαμε να βγούμε περιοδία, γιατί η περιοδία είναι και μια άλλη συνθήκη για μας τους ηθοποιούς. Και δυστυχώς δεν έγινε. Δυστυχώς, ευτυχώς, τέλος πάντων, θα ήθελα να έχει γίνει και αυτή η περιοδία. Ναι, αλλά έφερες την ζωή στη ρίζα που δεν θα ήταν. Και ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εμείς τώρα δεν μπορούμε να σκεφτούμε άλλη γυναίκα να κάνει αυτό το ρόλο. Αυτό λέω, δεν μπορώ να αφήσω τίποτα. Δηλαδή, ναι. Δεν έγινε αυτό. Έβαλα μέσα στο στόχο μου το επόμενο πράγμα που ήθελα να κάνω. Κινούμε εμείς την τύχη μας, δηλαδή, πιστεύεις? Θεωρώ, ναι, κατά έναν πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, αυτό μου έχει δείξει η δική μου η ζωή, ότι όταν θέλω κάτι, θα προσπαθήσω. Δεν θα πατήσω επιπτωμάτων, δεν θα γίνω κουραστική, δεν θα γίνω τρομερά ενοχλητική, αλλά αυτό που θέλω θα το διεκδικήσω. Μέχρι εκεί. Από εκεί θα το αφήσω στην τύχη του. Ναι, αυτό γιατί που θα μπορούσε να μην έχεις πάρει τηλέφωνο, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή. Δεν θα το άφηνα ποτέ. Όπως πολύ απλά, όταν έγινε ο βιολιστής στη στέγη, η παράσταση που έγινε στο μπάντμιντον, που μια τεράστια παραγωγή του πολύ αγαπημένου μας Μιχάλη Αδάμ, που τον χάσαμε πολύ πρόσφατα από κορονοϊό, αν το έχετε μάθει, και έχουμε λυπηθεί πάρα πολύ. Όλοι οι άνθρωποι του χώρου, γιατί το χειρότερο είναι ότι δεν μπορεί κανείς μας να τον αποχαιρετήσει αυτόν τον άνθρωπο. Και στο λέω πραγματικά και συγκινούμε. Όταν λοιπόν έμαθα για αυτή την παράσταση, πήρα κατευθείαν τον Γρηγόρη τον Βαλτινό και του λέω, αυτό προτείνομαι για τη Φρούμα Σάρα, για το φάντασμα. Είχαν κλείσει μια άλλη κοπέλα, δεν έκατσε και μετά με πήραν τηλέφωνο και μου λέει, έλα να δώσω οντισιόν. Και δεν μπορώ να το αφήσω το πράγμα. Δηλαδή το έκανα από πολύ μικρή και συνεχίζω και το κάνω ακόμα και τώρα. Μα τι θα κάνω, τι θα περιμένω. Αυτή είναι η συμβουλή που δίνω και στα νέα παιδιά και στα. Δηλαδή, αν κάτι θέλεις. Αν θες να δουλέψεις με έναν άνθρωπο, με ένα σκηνοθέτη, ούτε ο άλλος θα το φανταστεί, ούτε θα. Δεν μπορώ να το περιμένω. Δηλαδή, αν έναν άνθρωπο τον θαυμάζω. Ακριβώς. Γιατί να μην το κάνω. Εγώ θεωρώ ότι είναι τιμάς και τον άλλον αν το κάνεις και του πεις ότι ξέρεις κάτι. Θέλω να δουλέψω. Εγώ έτσι γνώρισα τον Πέτρο του Ζούλια. Έχω κάνει 4-5 δουλειές. Τον πήρα τηλέφωνο και το είπα. Θέλω να δουλέψω μαζί σου. Μήπως να πάρω και εγώ τους ανθρώπους στις άγριες μέρες να περάσουν να κάνουν ένα guest. Βέβαια. Χριστέ μου, ξεπέρασε το. Πενινταρίζεις. Δεν θα γίνεις ηθοποιός. Τώρα θα γίνεις ηθοποιός. Γιατί είσαι τόσο σκληρή με τον άνθρωπο. Κάτσε κάτω, Παύλο. Θα βοηθήσω. Θα πάρω την Ελένη και θα της πω, είμαι μέσα. On board. Άλλαξε δρόμο. Πολύ πριν. Τώρα εσύ θυμήθηκες να γίνεις ηθοποιός. Εγώ νομίζω ότι τα όνειρά του καθένας μπορεί να τα κάνει. και η προσπάθεια. Νομίζω ότι χειρότερο από το να έχεις αποθυμένα στη ζωή σου δεν υπάρχει. Καλά, δεν οπότε σε όποια φάση και να είσαι,
Όπως ακούσα ανθρώπους που σου λέει δεν μπόρεσα να πάω πανεπιστήμιο στα 18 μου, στα 20 μου, γιατί έκανα οικογένεια, γιατί. Και τους θαυμάζω πάρα πολύ που βλέπω ότι στα 50, στα 60, στα 70 παίρνουν την απόφαση να ξαναμπούν σε αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω ότι σου δίνει και πάρα πολύ ζωή και ενέργεια και αναζωογόνηση αυτό το πράγμα. Δεν μου λες, Ελένη, την ρίζω. Ήσουν από την αρχή για αυτό το ρόλο. Ήξερες για ποιο ρόλο. Δεν το έχω συζητήσει. Νομίζω ότι γι' αυτό με είχαν στο μυαλό τους. Μου είπαν κάποια στιγμή ότι έχει σχέση και πώς θα κάνουν τα ζευγάρια και όλα αυτά, πώς θα τα ταιριάξουν. Εγώ επειδή μόνη μου ήμουν κακομοίρα, μάλλον δεν ήμουνα για ρόλο ζευγαριού. Ή τουλάχιστον στην αρχή. Από την αρχή δεν ήμουν. Ναι, στην αρχή ήμουν μοναχούλα. Τώρα όμως άλλα βλέπουμε. Τι να κάνω, παιδιά, τι να κάνω. Νομίζω ότι αυτή είναι και μια αγάπη που προέκυψε από τον κόσμο που μας είδανε κάπως, μας φαντάστηκαν. Αλήθεια. Ναι, δεν νομίζω ότι ήταν στο μυαλό των σεναριογράφων μας να γίνουμε ζευγάρι, τουλάχιστον την πρώτη χρονιά. Ναι, αλλά κάπως τέριαζαν, δηλαδή και οι ρόλοι, οι ενέργειες. Κάπως βγήκαν οι χημίες μας, ναι. Και ξέρεις, το πρώτο γύρισμα που κάναμε για τις Μέλισσες ήταν με τον Γιώργο το Σουξέ και με την Αλίκη την Αλεξανδράκη. Και τον Γιώργο τον θαύμαζα πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που έπαιζε. Δεν τον είχα δει στο θέατρο, τον είχα δει μόνο στην τηλεόραση, αλλά έχει αυτή την φυσικότητα που, όπως λέει και μια φίλη μου η Σοφία Κακαρελίδου, αγαπημένη μου ηθοποιός και δασκάλα μου, ότι παίζει σαν Αμερικάνος ηθοποιός. Ναι, έχει αυτή λοιπόν την λιτότητα στα υποκριτικά του μέσα που τη θαυμάζω πάρα πολύ στους ηθοποιούς και φυσικά την Αλίκη Αλεξανδράκη που τη θαυμάζω πάντα από το θέατρο. Και είναι τεράστια χαρά που παίζω με αυτούς τους δύο ανθρώπους που έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο τρίο και ήταν και το πρώτο μου γύρισμα στις Άγριες Μέλισσες μαζί τους. Οπότε. Κάπως γίνονται, βρε παιδί μου, οι χημίες, κολλάνε, ναι. Οι άνθρωποι και κάτι μαγικό συμβαίνει. Όντως, και ήταν και πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι και ο κόσμος ήθελε. Δεν ήθελε να τους βλέπει τους ανθρώπους αυτούς τους δύο μόνους, ρε παιδί μου. Ναι, είδες. Ήτανε, ναι. Ξέρεις, είναι το ζευγάρι μου πάρα πολύ. Και σαν τηλεθεατή. Εγώ δεν μπαίνω και πάρα πολύ να διαβάσω τη γράφω, γιατί δεν θέλω να επηρεάζομαι. Και γενικά δεν το κάνω σαν άνθρωπος, αλλά μου τα στέλνουν. Οπότε βλέπω τι γράφουν. Έχω και τον αγαπημένο μου, βέβαια, Γιώργο Σουξέ, που ασχολείται πολύ με αυτά και τα διαβάζει όλα. Οπότε ενημερώνει. Spoiler δεν θες να μας πεις, αλλά δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για του χρόνου που ακούγονται πάρα πολλά σενάρια. Αν θα συνεχίσει σειρά. Θα συνεχίσει, μάλλον, μας πει πριν. Νομίζω ότι θα συνεχίσει αυτή την αίσθηση. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει υποθεί 100% επίσημα ανακοινωθεί από το κανάλι, αλλά νομίζω ότι. Η πρόθεση είναι να συνεχίσει. Ενώ στην αρχή ξέραμε ότι θα ολοκληρωθεί φέτος ο κύκλος, αλλά η αγάπη αυτό του ξέραμε. Κόσμου. Μα κοίτα, και πέρυσι ξέραμε ότι θα ολοκληρωθεί στην πρώτη χρονιά. Πήρε παράταση για τη δεύτερη και νομίζω ότι ήταν και. Όχι ότι δεν το περίμενα, αλλά έλεγα ότι τα καινούργια προϊόντα τηλεοπτικά που βγαίνουν θα ήταν πολύ δυνατά και ίσως χάναμε λίγο από την τηλεθέασή μας. Που χαίρομαι βέβαια γιατί όλα πάνε σχεδόν καλά και είναι πολύ καλό για όλους μας αυτό. Mm. Δεν χαίρομαι ποτέ όταν μαθαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά και είναι στη φάση του να κοπεί, γιατί θα βρεθώ κι εγώ σε αυτή τη θέση αύριο μεθαύριο. Έτσι. Οπότε όμως οι Μέλισσες ήταν ακόμα πιο δυνατές φέτος σε τηλεθέαση και σε ιστορία, μπορώ να πω, από πέρυσι. Και οπότε είναι μοιραίο να συνεχιστεί αφού ναι, ο κόσμος δηλαδή σίγουρα το θέλει. Ό,τι καταλαβαίνω, οι σεναριογράφοι αφού κράζονται λίγο και το κοινό, δηλαδή το πάνε και με το. Τι θέλει και ο κόσμος που το παρακολουθεί. Αν μου λες και τη δική σας ιστορία που στο τέλος καταλήγετε να είστε μαζί, φαντάζομαι ναι. Παίρνει τα μηνύματα. Φαντάζομαι κι εγώ. Δεν ξέρω κατά πόσο τους. Θα σου πω τι συμβαίνει σε αυτό το σύριαλ. Εγώ ακόμα και τώρα που διαβάζω και που δεν παίρνω ποτέ να ρωτήσω τι θα γίνει ή με το δικό μου ρόλο ή με τους άλλους. Δεν το πολύ συζητάω, ούτε ρωτάω. Όταν λοιπόν μου έρχονται τα σενάρια και κάθομαι και τα διαβάζω όλα, δεν διαβάζω μόνο το ρόλο μου. Εγώ ακόμα εκπλήσωμαι και λέω, ας πούμε, λέω στον δεν φαντάζεσαι τι θα γίνει παρακάτω, δεν φαντάζεσαι τι θα γίνει παρακάτω, τρελαίνομαι. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα ότι η Ελένη και ο Λάμπρος θα παντρευόντουσαν μέσα στη χρονιά. Νομίζω ότι ήρθε πολύ ξαφνικό όλο αυτό το πράγμα. Και θα δείτε και άλλα πράγματα, δεν μπορώ να σας πω, αλλά γίνεται χαμός. Τα σενάρια που ακούσαμε για του χρόνου, παρόλα αυτά, είναι ότι μπορεί να μην υπάρχει καθόλου αυτό το cast που βλέπουμε και να πάμε να βρούμε αυτό το cast σε πολύ νεότερη ηλικία, αυτό. Διαδραματίζοντας την ιστορία στην πολύ πολύ αρχή της. Ίσως είχε. Δεν το ξέρω, το έχω διαβάσει κι εγώ αυτό που λες, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Δηλαδή, θα πρέπει να βρεις όλους τους. Καταρχάς, δεν θα μπορείς να έχεις τους ίδιους ηθοποιούς. Θα πρέπει να βρεις τους ηθοποιούς στην πολύ νεαρή τους ηλικία. Δηλαδή, έγινε ένα επεισόδιο που ήταν ένα μεγάλο flashback που πήγαμε στο 1920 και είδαμε τον πατέρα Σέργιο, τον πατέρα του Βόσκαρη. Δηλαδή, να μάθουμε μια ιστορία που για να μάθουμε αυτή την ιστορία, όλοι λοιπόν οι ηθοποιοί που οι περισσότεροι δεν είναι πια στη ζωή του 66.
έγινε ένα ολόκληρο επεισόδιο που ήταν στο 1920. Ίσως αυτό είχαν κρατήσει, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πας όλους τους ήρωες στην πολύ νεαρή ηλικία. Και θα το θέλαμε αυτό το cast. Δηλαδή, αν όντως ακούνε οι σεναριογράφοι, ας αφήσουμε κι εμείς την αποψούλα μας εδώ. Όχι, νομίζω ότι αυτό ότι θα θέλαμε γίνει, να αλλάξει. Είναι η φυσική συνέχεια που ούτως ή άλλως χρονικά είμαστε στο 66 και 67 έρχεται η Χούντα. Οπότε μπαίνουμε σε ένα πολύ δυνατό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι κάποιοι ηθοποιοί, δηλαδή όπως έγινε και πέρυσι, κάποιοι ρόλοι που ήταν και πολύ στα κόκκινα, πέθαναν. Δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχουμε ανανέωση αν υπάρξει τελικά η τρίτη χρονιά. Θα την περιμένουμε με αγωνία. Ελένη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Χάρηκα, καλεπέρασε τόσο γρήγορα ο χρόνος. Ιδέες, θα τα περνάς καλά. Με καλή παρέα. Νομίζω ότι εγώ μίλησα πιο πολύ, δεν σας άκουσα να με ρωτάτε. Αυτός ήταν ο σκοπός. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας.